Έχω Skype αυτήν τη στιγμή τη Χρύσο Λεφ. Χρύσο μου. Είναι εδώ. Χρύσο. Η Χρύσο Λεφού θα μου μιλήσει, θα μου πει έτσι για τις χρυσές συνταγές που κάνει. Πού είναι. Χρύσο μου. Γεια. Επιτέλους. Βάλε τα ακουστικά να με ακούς. Ένα λεπτό. Ένα έχει πρόβλημα, αν έχουμε χρόνο. Αλήθεια. Ναι, αλήθεια. Hello. Hello. Τι έγινε. Λοιπόν, κάμε λίγο έτσι την κάμερα σου πιο δεξιά για να σε βλέπω καλύτερα. Καθαρίστε και λίγο την κάμερα σου έτσι γιατί είσαι λίγο θολή. Οφου. Φίλτρο. Εν έχει πρόβλημα. Εν έχει κανένα πρόβλημα. Η χρή... Τι έκαμε με την μπλούζα της πρόβλημα. Χρύσο μου είσαι μια χαρά. Μια χαρά. Το λοιπόν, δεν πειράζει, με βλέπεις λίγο θολή για να με φαίνονται τα κιλούσκια. Μα πού να πάω, ποτσίποδα. Έτσι, τζαμέ, τζαμέ, μείνε τζαμέ. Έχω σε. Μάλιστα. Έλα, πιο ποδά. Πιο ποδά. Ο, που την άλλη. Ποδά. Πιο ποτσί καλά. Λοιπόν, θέλω να μου πεις πότε ξεκίνησες να κάνεις τις πρώτες σου συνταγές. Α, τις πρώτες μου συνταγές έκαμνατε... Που 6 χρονών, μπορείς να τεσσάω. Που 6 χρονών. Ναι. Τι έκαμες, ποιο είναι το πρώτο πράγμα που έκαμες. Κοίτα, η μάμα με είχε εστιατόριο, οπότε βοήθουν τι να κάνουμε μακαρόνια του φούρνου, κουπέπια, από τούτα, τα κυπριακά φαγητά. Διατοκλέφτικο θέλω να μου πεις. Α, Παναγία μου. Εξήγα μου, σε παρακαλώ, ποιο είναι το μυστικό για το τέλειο κλέφτικο που καταφέρνει όσο πολλά καλά η μαμά. Το μυστικό είναι η μιλούδα. Ξέρεις να μπουν η μιλούδα? Φυσικά και ξέρω να μπουν η μιλούδα. Τρώεις όμως? Και τρώω και έχω. Δεν έχεις, έφερετε τίποτε. Μια χαρά είσαι. Και όμως. Αλλά είναι σημασία, λέω, αγαπώτες. Και να τις τρώω και πάνω μου. Αγαπώτες, δεν έχω πρόβλημα. Είναι το λίπος που το κρέας που το κάνει έτσι πιο ζουμερό, πιο ωραίο και ότι ψήνεται στο ξυλόφουρνο. Θέλω να μου πεις, συνήθως ο κόσμος που σου στέλνει μηνύματα για να σε ρωτήσει για συνταγές, συνήθως για παραδοσιακά ή ρωτούσε έτσι σε πιο μοντέρνες συνταγές? Όχι, παιδί μου, άμα θέλουν μοντέρνες συνταγές, πάνε στη Γαλάτια που κάνει πιο μοντέρνες, πιο ethnic, πιο. Δοκιμάζεις εσύ να κάνεις έτσι περίεργα πράγματα? Καλό και κάνω. Κάνω και μέχρι και σούσι κάνω. Αλήθεια! Αλήθεια! Πώς το κάνεις το σούσι? Έχεις που γίνει τα ξυλάκια που το γυρίζεις? Ναι, αγάπη, με πολλά εύκολο να έρθεις να σε μάθω. Θέλω. Να έρθω να κάνουμε έναν επεισόδιο μαζί. Είναι συμφωνία, εντάξει. Θα έρθεις να σου δείξω εγώ να κάνεις σούσι και εσύ θα μου δώσεις 20.000 από τους followers σου. 20.000 από τους followers μου? Ναι, για να κάνουμε σούσι. Αν θέλουν να έρθουν, εγώ διώζουν τους. Έτσι να μου λείψουν. Εμάς καλώς να θέλουν. Αν τους πεις εσύ, νομίζω να κάτι να κάνουν. Να τους πω, καλό, θα πάμε στην κουζίνα του Κωνσταντίνου Ιάσονος και θα μαγειρέψουμε, θα φτιάξουμε σούσι. Και θα σου κάνω μα, εγώ... Μα, αστέρι μου. Θα σου κάνω εγώ, ξέρεις ποιο είναι η σπεσιαλιτέ μου? Τι? Το κοτόπουλο μάγκο. Wow. Θα σου φτιάξω κοτόπουλο μάγκο. Έχει δυσκολία, ναι, είναι εύκολο. Το ξέρω. Ξέρεις ότι κάνω τη δίαιτα του μάγκο? Τρώεις τα πάντα εκτός μάγκο. Μπράβο. Έκανα εγώ τη δίαιτα του ανανά, γι' αυτό που ξέρω. Είσαι όμως είσαι και μανούλα ταυτόχρονα και όχι έναν, όχι δύο, αλλά τρία παιδιά. Πώς τα προφταίνεις όλα? Κοίτα, ήμουν μητσιά και δεν ξέρω ήταν που έκανα. Σε τι ηλικία έκαμες τα μωρά? Γέννησα 21, τη μεγάλη μου την κόρη, η οποία είναι 23. Έχω ένα γιο 20 και μια μικρή κόρη 18. Εντάξει. Παίρνουν πράγματα που πίσω σου, τι συμβαίνει? Έχουμε και ένα παιδί μέσα στο δωμάτιο που ήρθα. Κάνεις με χακόμιση. Ξαναπερνά. Ο Γιώργος ξέρει. Ο Γιώργος ξέρει.
Μάλιστα. Okay. Θέλω να μου πεις γενικά όμως, ψάχνεσαι για να δοκιμάσεις καινούργιες συνταγές ή απλά θέλεις να τηλεοποιήσεις έτσι τις παλιές συνταγές που σου έμαθε η μάμα σου. Που, γενικά πώς ας πούμε, διαβάζεις η βιβλία μαγειρικής? Διαβάζω πάρα πολλά, ψάχνω πάρα πολλά. Η καλύτερη μου στιγμή είναι ότι όταν πάω σε μια γιαγιά ή μια θεία ή σε κάποιον που ξέρει παραδοσιακές συνταγές, είναι η καλύτερη μου στιγμή πραγματικά. Ναι. Και εκείνο που χαίρομαι στην εκπομπή είναι ότι έχουμε και σεφ και καλεσμένους, οικοκυρές, γιαγιάδες, όποιος έρθει λέει μας απλόχερα τα μυστικά του. Και αγαπάσαι και πάρα πολλά ο κόσμος και στηρίζεσαι και μακάρι να... Και εγώ αγαπώ τους πάρα πολλά. Δηλαδή είναι η δύναμη μου, είναι η χαρά μου. Πραγματικά υπάρχουν φορές που να πάω σπίτι και είμαι κουρασμένη και πρέπει να δοκιμάσω συνταγές γιατί πρέπει να τις στείλω ή να τις βάλω στις chrisessynταγές.com και λέω μπορώ, είμαι κουρασμένη, αλλά τι πάνω να μπω μες στην κουζίνα, νιώθω τόσο υπέροχα, είναι σαν να παίρνω ενέργεια, ρε παιδί μου. Είναι. Mm-hmm. Ηρεμάσαι η μαγειρική, ηρεμάσαι έτσι να ανακατεύεσαι μέσα στην κουζίνα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και όλους από πίσω που έπαιξαν το μικρό νους. Μιχάλη μου, ευχαριστώ για το guest η Καλία. Φιλιά πολλά. Έντο, μάλιστα. Φιλιά, την αγάπη πολλά. Μου να προσέχεις. Θα βρεθούμε σύντομα στην κουζίνα. Φιλιά στην Κωνσταντίνα και σε όλη την ομάδα. Θα δώσω πολλά φιλιά. Γεια σας. Γεια. Bye, γεια.